Λοιπόν, παιδιά, σήμερα θα γυρίσουμε μια τρομακτική ταινία με τέρατα. Εφιάλτη στην παραλία, η εκδίκηση της θάλασσας. Απορίες πριν ξεκινήσουμε? Ναι, τίνος άλλου το παγωτό έχει γεύση γούνας. Α, είναι το νέο μου χτένισμα αυτό. Θέλει πολύχρωμη τρούφα. Πάμος, παιδιά, ας φορέσουμε τις στολές μας. Ωραία για ένα αναζωογονητικό μπανάκι. Στη θάλασσα! Δεν τα έμαθες! Λένε ότι είναι τρομακτικό τέρας, καραδοκεί στα βαθιά! Είμαι σίγουρος ότι θα μας το έλεγαν αν υπήρχε τέρας στη θάλασσα. Συγγνώμη, το ξέρω ότι θα έπρεπε να τρομάξω, μα ήταν ό,τι πιο γλυκό έχω δει ποτέ. Κάτσε, κάτσε! Ξέχασα να κάνω το βλέμμα του τέρατος. Ίσως ανέβαζες μια άλλη στολή? Έχω αυτό που πρέπει. Τρέμε στην όψη της βασίλισσας βαμπύρ. Καλύτερα? Μην ανησύχεις, Μπιτς. Για να κάνω ένα τρομακτικό χαρακτήρα, σκέφτομαι κάτι που φοβάμαι πολύ. Όπως... ένα φίδι! Ή... ένα νανανά! Αυτή είναι η εργασία σας. Ποιος ο λόγος? Απλώς δεν είμαι τρομακτική. Ναι, εμένα μου λες. Ένα ναρβάλ! Μοιάζεις με αληθινό θαλάσσιο τέρας. Θέλεις να πρωταγωνιστήσεις σε ταινία τρόμου? Φοβάμαι ότι δεν τα καταφέρνω να είμαι τρομακτική. Wow. Ξέρω τι εννοείς. Να σου πω κάτι. Μάλλον ούτε κι εγώ είμαι τρομακτική. Παιδιά, αλλαγή σχεδίων. Αποχαιρετήστε τον εφιάλτη στην παραλία και καλωσορίστε το παραλιακό πάρτι Ουράνιο Τόξο. Τώρα μπορούμε να φάμε παγωτό. Νομίζω ότι θέλεις λίγη σοστράλας. Έλα!